Παύλου του Αποστόλου, η Προσκορινθίους Επιστολή 1, κεφάλαιο 1. Παύλο, προσκεκλημένο Απόστολο Ιησού Χριστού, διαθελήματο Θεού, και σωσθένη ο αδελφό προ την Εκκλησία του Θεού την Ούσαν εν Κορίνθο, του Υγειασμένου εν Χριστό Ιησού, του προσκεκλημένου Αγίου, με τα των επικαλουμένων εν παντή τόπο, το όνομα Ιησού Χριστού του κυρίου ημών, αυτόν τε και ημών. Χάρη η και ειρήνη από Θεού Πατρό ημών και κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δια αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλει σας στηρίξει έως τέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστό ο Θεό, δια του οποίου προσεκλήθητε, ει το να είστε συγκοινωνή του ιού αυτού Ιησού Χριστού του κυρίου ημών. Σα παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του ονόματο του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντε το αυτό. Και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σα, αλλά να είστε εντελώ συνωμένοι, έχοντας το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Διότι εφανερώθη με, παρά τον εκ τη οικογένεια τη Χλώη περί ημών, αδελφοί μου, ότι είναι έρηδε μεταξύ σα. Λέγω δε τούτο, διότι έκαστο από εσά λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολό, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Διαμερίστη ο Χριστό. Μήπω ο Παύλο εσταυρώθη δια σας, ή στο όνομα του Παύλου ευαπτίστητε. Ευχαριστώ ει τον Θεόν ότι ουδένα από σα ευάπτησα ή μη κρίσπον και γάιον, για να μην υπητή ότι στο όνομα μου ευάπτησα. Ευάπτησα δε και τον οίκον του Στεφανά. Εκτό τούτων δεν εξεύρωε εάν ευάπτησα άλλον τεινά, Διότι δεν με ο Χριστό για να βαπτίζω αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρό του Χριστού. Διότι ο λόγο του Σταυρού, ισμένου του απολυμμένου, είναι μορία, ει δε του είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφό, πού ο γραμματεύ, πού ο συζητητή του αιώνο τούτου. Δεν εμόρανε ο Θεό την σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμο δεν γνώρισε τον Θεό δια τη σοφία, ευδόκησε ο Θεό δια τη μορία του κηρύγματο να σώσει του πιστεύοντα. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσοι και οι Έλληνε σοφίαν ζητούσοι, εμεί δε κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων, ει μεν του Ιουδαίου σκάνδαλο, ει δε του Έλληνα μορίαν. Ει αυτού όμω του προσκεκλημένου, Ιουδαίου δε και Έλληνα, Χριστών, Θεού δύναμη και Θεού σοφίαν. Διότι το του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενεί, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξαν ο Θεό για να κατεσχύνει του σοφού, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξαν ο Θεό για να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξαν ο Θεό, και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσεί είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθηση μα σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε καθώ είναι και γραμμένον, ο καυχόμενο στον Κυρίο α καυχάται. Η Προσκονηθίω Επιστολή 1. Κεφάλαιο 2. Κι εγώ, αδελφοί, ότε ήλθον προ εσά, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου η σοφία, κυρίτων ει την μαρτυρία του Θεού, διότι αποφάσισα να μην εξέβρω μεταξύ σα άλλο τι ή μη Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και εγώ ήλθω προ εσά με ασθένεια και με φόβων και με τρόμων πολλήν. Και ο λόγο μου και το κήρυγμά μου δεν έγινονται με καταπιστικού λόγου ανθρωπίνη σοφία, αλλά με απόδειξη πνεύματο και δυνάμεω. Για να είναι η πίστη σα ουχή δια τη σοφία των ανθρώπων, αλλά δια τη δυνάμεω του Θεού. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων. Σοφία όμω ουχή του αιώνα τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνο τούτου των φιδρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη την αποκεκριμένην, την οποία προόρισε ο Θεό πρώτων αιώνων ει δόξα ημών, την οποία ουδή των αρχόντων του αιώνο τούτου εγνώρισε. Διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον κυρίων τη δόξη, αλλά καθώ είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο φθαλμό δεν είδε, και ο τίον δεν ήκουσε, και ει καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεό ετοίμασε ει αγαπώντα αυτόν. Και ο Θεό απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματο αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι η τίστα των ανθρώπων γινό τα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το αυτό. Ούτω και τα του Θεού, ουδή γινό και ή μη το πνεύμα του Θεού. Αλλιμή δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα ει τα οποία και λαλούμεν με διδακτού λόγου ανθρωπίνη σοφία, αλλά με διδακτού του πνεύματο του Αγίου. Συγκρίνονται στα πνευματικά προ τα πνευματικά. Ο φυσικό όμω άνθρωπο δεν δέχεται τα το του πνεύματο του Θεού, διότι είναι μορία ει αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι οι πνευματικώ ανακρίνονται. Ο δε πνευματικό ανακρίνει μεν πάντα, αυτό δε υπουδενό ανακρίνεται. Διότι τι εγνώρισε τον νου του κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμεί όμω έχουμε τον νου του Χριστού. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1 Κεφάλαιο τρίτο. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδινήθη να λαλήσω προ εσά ω προ πνευματικού, αλλά ω προ σαρκικού, ω προ νύπια εν Χριστώ. Γάλα σα επότησα και ρε άνθρωφοιν, διότι δεν ειδίναστε έτσι να δεχθείτε αυτήν. Αλλού δεν τώρα δίναστε έτσι, επειδή έτσι σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σα φθόνο και αίρι και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τη, εγώ μένει με του Παύλου, άλλο δε εγώ του Απολώ, δεν είστε σαρκικοί. Τι λοιπόν είναι ο Παύλο και τι ο Απολό, παρά υπηρέτε δια τον οποίο επιστρέψατε, και όπω ο κύριο έδωκε εν εισέκαστον. Εγώ εφίτεψα, ο Απολό επότισε, αλλά ο Θεό ύψησε. ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεό ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστο θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή, εγώ κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαν εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Ο έκαστος όμως σας βλέπει πως επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστο το έργο θέλει φανερωθεί. Διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστο οποίον είναι. Εάν το έργο τεινό το οποίο εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινό κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτό όμω θέλει σωθεί, πληνούτο ω διαπυρό. Δεν εξέβρετε ότι είστε ναό Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τη φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεό, διότι ο ναό του Θεού είναι άγιο, ω τη είστε εσεί. Μη σα μη εξαπατάει αυτόν, Εάν τη μεταξύ σα νομίζει ότι είναι σοφό εν το κόσμο τούτο, α γίνει μωρό δια να γίνει σοφό. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μορία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένον, ώστε συλλαμβάνει του σοφού εν την πανουργία αυτών. Και πάλι, ο κύριο γινώσκει του διαλογισμού των σοφών ότι είναι μάταιοι, ώστε μη δει σα μην καυχάτε ει ανθρώπου, διότι τα πάντα είναι ημών, είτε Παύλο, είτε Απολό, είτε Κυφά, είτε Κόσμο, είτε Ζωή, είτε Θάνατο, είτε παρόντα είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σει δε του Χριστού, ο δε Χριστό του Θεού. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 4. Ούτω σα μα θεωρεί πα άνθρωπο, ω υπηρέτα του Χριστού και οικονόμου των μυστηρίων του Θεού. Το δε πει λοιπόν, ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστο πιστό. Η δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών ή υπο ανθρωπίνη κρίσεω. Αλλού δε ανακρίνω εμ' αυτόν, διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ή σου Πλην με τούτο δεν είμαι δεδικαιωμένο, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο κύριο. Ώστε μη κρίνεται μηδέν προ καιρού, ω εάν έλθει ο κύριο, ω τη και θέλει φέρει στο φω τα κρυπτά του σκότου, και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινο θέλει γίνει εισέκαστον από του Θεού. Ταυτά τα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικό εμ' αυτόν και ει τον Απολόδια σα, να μάθετε δια του παραδείγματο ημών, να μη φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, δια να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου και τι έχεις το οποίον δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες τι καυχάσιος μη λαβών, τώρα είστε και χορτασμένοι, τώρα επλουτίσατε, εβασιλεύσατε χωρίς ημών και ήθε να βασιλεύετε για να συμβασιλεύσουμε κι εμείς με εσά διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε ημάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον, διότι εγίναμεν θέατρον εις τον κόσμο και εις αγγέλους και εις ανθρώπους. Εμείς μορίδια των Χριστών, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί, σεις ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι, έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα συνδύαση μονχύρας. Λιδωρούμενοι, ευλογούμεν, διωκόμενοι, υποφέρομεν, βλασφημούμενοι, παρακαλούμεν, ω περί καθάρματα του κόσμου γίναμεν, σκύβαλον πάντων έω τη σήμερον. Δεν γράφω τα αυτά που σα, αλλά ω τέκνα μου αγαπητά μου θετώ. Διότι, εάν έχετε μυρίου παιδαγωγού εν Χριστό, δεν έχετε όμω πολλού πατέρα, επειδή εγώ σα εγέννησα εν Χριστό Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σα παρακαλώ, λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου. Δια τούτο, σα έπαιμψα τον Τιμόθεον ω τη είναι τέκνων μου αγαπητών και πιστών εν κυρίω, ω θέλει σα ενθυμίσει τα σοδού μου τα σαν Χριστό, καθώ διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Τινέ όμω εφησιώθησαν, ω εάν εγώ δεν εμέλω να έρθω προ εσά, πλην θέλω ελθεί ταχαίω προ εσά, εάν ο κύριο θελήσει, και θέλω γνωρίσει ουχή των λόγων των πεφησιωμένων, αλλά την δύναμη, διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, με ράβδο να έλθω προ εσά ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητο. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 5. Γενικώ ακούτε ότι είναι μεταξύ σα πορνεία και τι αυτή η πορνεία ή τη ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει τι στην γυναίκα του πατρό αυτού. Και εσεί είστε επεφυσιωμένοι, και δεν επενθύσατε μάλλον για να εκβληθεί εκ μέσου ημών ο πράξα του έργων τούτο. Διότι εγώ, ω απών κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, Έκρινα ήδη ω παρόν τον ούτο πράξαντα τούτο εν τ' ονόματι του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσεί και το εμών πνεύμα με την δύναμη του κυρίου ημών Ιησού Χριστού να παραδώσετε τον τιούτον ει τον Σατανάν προ όλαθρον τη αρκό, για να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλόν το καύχημά σα. Δεν εξεύρετε ότι ο λίγη ζήμη κάμνει όλον το φύραμα ένζημων. Καθαρίστε λοιπόν από τη παλαιά ζήμε για να είστε νέον φύραμα καθώ είστε άζημοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ο Χριστό, ώστε α εορτάζομεν μη με ζήμην παλαιάν, που δεν με ζήμην κακία και πονηρία, αλλά με άζημα ειλικρινία και αληθεία. Σα έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνου, και όχι διόλου με του πόρνου του κόσμου τούτου ή με του πλεονέκτα ή άρπαγα ή δολολάτρα, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε εάν τρεις αδελφός ονομαζόμενος είναι Πόρνος ή Πλεονέκτης ή Ιδωλουλάτρης ή Λίδωρος ή Μέθυσος ή Άρπαξ. Με τον Τιούτον μη δέ διότι τι με μελή να κρίνω και τους έξω δεν κρίνετε εσείς τους έσω, τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει, όθεν εκβάλλετε το κακόν εκ μέσου ημών. Η προς Επιστολή 1 Κεφάλαιο 6 Τολμά τη από εσά, όταν έχει διαφορά προ τον άλλον, να κρίνετε ενώπιον των αδίκων και ουχή ενώπιον των Αγίων. Δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνη των κόσμων. Και αν ο κόσμο κρίνεται από εσά, ανάξι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα. Δεν εξεύρεται ότι οι Αγγέλου θέλουν μεν κρίνει. Πόσο μάλλον βιωτικά. Βιωτικά λοιπόν κρίση εάν έχετε, του εξουθενημένου εν τη Εκκλησία, τούτου καθίζετε κριτά. Προ εντροπήν σα λέγω τούτο. Ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σα ουδέ ή σοφό, ω θέλει δυνηθεί να κρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού, αλλά αδελφό κρίνεται με αδελφόν και τούτο ενώπιον απίστων. Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα ει εσά ότι έχετε κρίσει μεταξύ σα, γιατί μάλλον δεν αδικήστε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά εσεί αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδελφού, ή δεν εξέβρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει την βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ιδωλολάτρε, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγε θέλουσι κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε υπήρχε τετινέ, αλλά απελούστητε, αλλά υγιάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματο του κυρίου Ιησού και δια του πνεύματο του Θεού ημών. Πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί ή πουδενό. Τα φαγητά είναι για την κοιλία, και η κοιλία για τα φαγητά. Πλην ο Θεό και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον κύριο. Και ο κύριο για το σώμα. Ο δε Θεό και τον κύριο ανέστησε, και η θέλει αναστήσει για τη δυνάμεω αυτού. Δεν εξέβερτε ότι τα σώματά σα είναι μέλη του Χριστού. Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης μη γέννητο. Ή δεν εξεύρετη ότι ο προσκολόμενο με την πόρνη είναι εν σώμα, διότι η θέλου συνείστε λέγει οι δύο η αρκαμίαν. όμω προσκολάτε με τον κύριο είναι εν πνεύμα. Φεύγετε την πορνίαν. Πάνα μάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπο είναι εκτό του σώματο. Ο πορνεύον όμω αμαρτάνει ει το ίδιο αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σα είναι ναό του αγίου πνεύματο του ενημήν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτόν διότι ηγοράστητε δια τιμή. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματό σα και δια του πνεύματό σα, τα οποία είναι του Θεού. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 7. Περί δε των όσων μη εγράψατε, καλό είναι ει τον άνθρωπο να μην εγγύσει εις γυναίκα. Δια τα σπορνεία όμω α έχει έκαστο την εαυτού γυναίκα και εκάστη α έχει τον εαυτή άνδρα. Ο ανήρα αποδίδει στην γυναίκα την οφειλόμενη νεύνιαν ομοίω δε και η γυνή στον άντρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίω δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλληλού, εκτό εάν είναι τι εξυμφώνου προ καιρόν, για να καταγίνεστε ει την νηστεία και ει την προσευχή. Και πάλιν συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σα πειράζει ο σατανά για την ακράτειά σα. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμη, ουχή κατά προσταγήν. Διότι θέλω πάντα στου ανθρώπου να είναι καθώ και με αυτόν. Αλέκαστο έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού, άλλο μενούτο, άλλο δεούτο. Λέγω δε προ του αγάμου και προ τα χείρα, καλόν είναι ει αυτού εάν μείνω ή καθώ και εγώ. Αλλά αν δεν εγκρατεύονται, α νυμφεμφθώσει, διότι καλύτερον είναι να νυμφεμφθώσει παρά να εξάπτονται. Ει δε του νενυμφευμένου παραγγέλω, ουχή εγώ, αλλά ο κύριο, να μη χωριστεί η γηνή από του άνδρο αυτή. Αλλά αν και χωριστεί, α μένει άγαμο, ή α συνδιαλλαγεί με τον άνδρα, και ο Ανίρ να μην αφήνει την εννοή αυτού γυναίκα. Προ δε του λοιπού, εγώ λέγω, ουχή ο κύριο, εάν τη αδελφό έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με αυτού, α μη αφήνει αυτήν. Και γυνή τη έχει άνδρα άπιστον και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτή, α μη αφήνει αυτόν. Διότι ο Ανίρ ο άπιστο υγιάστη δια τη γυναικό, και η γυνή άπιστο υγιάστη δια του ανδρό. Επειδή άλλο τα τέκνα σα ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστο χωρίζεται, α χωριστεί. Ο αδελφό ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι ει τα τι αυτά. Ο Θεό όμω προσεκάλεσε ημάς ει ειρήνη. Διότι τι εξεύρει γίνε εάν μέλει να σώσει τον άντρα, ή τι εξεύρει άνερ αν μέλει να σώσει την γυναίκα. Αλλά καθώ ο Θεό εμίρασε ασ περιπατή και καθώ ο κύριο προσεκάλεσε ει έκαστον, ούτω α περιπατεί, και ούτου διατάτω ει πάσα εκκλησία. Προσεκλήθη πτήση στην πίστη περιτετμημένο, α μην καλύπτει την περιτομήν, προσεκλήθη τι είσαι απερίτμητο, α μη περιτέμνητε. Η περιτομή είναι ουδέν, και η ακροβιστία είναι ουδέν. Αλητήρηση των εντολών του Θεού. Έκαστο εν τη κλίση καθήν εκλήθη, εν ταύτιασμένη. Εκλήθη δούλο, μη σε μέλη, αλλά αν δίνεσαι να γίνει ελεύθερο, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα. Διότι ω τη δούλο εκλήθη ει τον κύριον, είναι απελεύθερο του κυρίου. Ομοίω και ω τη ελεύθερο εκλήθη, δούλο είναι του Χριστού. Διατιμή σιγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Έκαστο αδελφή, ει ό,τι εκλήθη εν τούτου, ασμένη παρά το Θεό. Περί δε των Παρθένων, προ τα γην του κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμην δίνω, ω ηλεημένο υπό του κυρίου να είμαι πιστό. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλόν για την παρούσα ανάγκη, ότι καλόν είναι ει τον άνθρωπο να είναι ούτω. Είσαι δεδεμένο με γυναίκα, μη ζητη λύση. Είσαι ελεημένο από γυναικό, μη ζητη γυναίκα. Πλην και αν υμφευθεί, δεν υμάρτισα, και αν υπαρθένο ν δεν υμάρτισεν αλλά η τιούτη θέλουν συνέχει η θλίψη εν της αρκή. Εγώ δε σας φίδομαι. Λέγω δε τούτο αδελφοί ότι ο επίλυπος καιρό είναι σύντομο, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να είναι ω μη έχοντες και οι κλαίοντες ω μη κλαίοντες και οι χαίροντες ω μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ω μη έχοντες κατοχήν και οι μεταχειριζόμενοι των κόσμων τούτων ω μη δόλος μεταχειριζόμενοι διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλω να είστε αμέριμνοι, ο άγαμος με ρημνάτα του κυρίου, πώ να αρέσει στον τον κύριο. Ο δε ανενυμφευμένο με ρημνάτα του κόσμου, πως να αρέσει στην γυναίκα. Διαφέρει η γυνή και η παρθένος. Η άγαμος με ρημνάτα του κυρίου, για να είναι αγία και το σώμα και το πνεύμα. Η δε ανενυμφευμένη με ρημνάτα του κόσμου, πως να αρέσει στον άντρα. Λέγονται τούτο δια το συμφέρον ημών αυτών. Όχι για να βάλω εις εσά παγίδα, αλλά δια το σεμνόπρεπες και για να είστε προσκεκολημένοι στον κύριον, χωρί περισπασμού. Αλλά αν τη νομίζει ότι η ασχημονή προ την Παρθένων αυτού, αν παρήλθεν η ακμή αυτή και πρέπει να γίνει ούτω, α κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, α υπαντρεύονται. Ω τη όμω στέκει η στερεό αντικαρδία, μη έχουν ανάγκη, έχει όμω εξουσίαν περί του ιδίου αυτού θελήματο, και απεφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού, να φυλάτει την εαυτού Παρθένων, πράττει καλώ. Ώστε και ω τη υπαντρεύει, πράττει καλώ, αλλά μη υπαντρεύον, πράττει καλύτερα. Η γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου εφόσον καιρό ζει ο ανήραυτή. Εάν δε ο ανήραυτή αποθάνει, είναι ελευθέρα να παντρευθεί με ό,τι να θέλει, μόνο να γίνεται τούτο εν κυρίω. Μακαριωτέρα όμω είναι, εάν μείνει ούτω, κατά την εμήν γνώμη. Νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 8. Περί δε των Ιδωλοθήτων εξεύρωμεν ότι πάντε έχουμε γνώση. Η γνώσει όμω φυσιεί, ιδέα αγάπη οικοδομή. Και αν τη νομίζει ότι εξεύρυτη, δεν έμαθε έτσι ουδέν καθώ πρέπει να μάθει. Αλλά εάν τη αγαπά τον Θεό, ούτω γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί τη βρόσεω λοιπόν των Ιδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι το είδελον είναι ουδέν εν το κόσμο, και ότι δεν υπάρχει ουδή άλλο Θεό ή Διότι αν είναι και λεγόμενοι Θεοί είτε εν το ουρανό είτε επί τη γη, καθώ και είναι Θεοί πολύ και κύριοι πολύ, είναι ίσο ο Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς σε Αυτόν και η Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντα συγνώσει αυτή. Την δε δια την συνείδηση του ειδόλου έως σήμερον τρόγωση του ειδωλόθητον ως ειδωλόθητον και η συνείδηση σε Αυτόν ασθενή σου μολύνεται. Το φαγητό όμω δεν συνιστά η μάση των Θεών, διότι ούτε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν δεν φάγομεν ελατούμεθα, Πλην προσέχετε, μήπω αυτή η εξουσία σα γίνει πρόσκομα στου ασθενεί, διότι εάν τη ήδη σε τον έχοντα γνώση, ότι κάθε σε ει τράπεζα εντό ναού ειδόλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση σε αυτού ασθενού όντω ει το να τρώγεται εντελώθητα, και δια την γνώση σου θέλει απολεστεί ο ασθενή αδελφό για τον οποίο ο Χριστό απέθανε. Αμαρτάνοντες δε ούτω ει του αδελφού και προσβάλλοντε την ασθενή συνείδηση αυτών, ει τον Χριστό να μαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέα στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 1. Δεν είμαι Απόστολο, δεν είμαι Ελεύθερο, δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον κύριο ημών. δεν είστε εσεί το έργο μου εν κυρίω. Αν δεν είμαι ει άλλου Απόστολο, αλλά εσά τουλάχιστον είμαι, διότι η σφραγή τη Αποστολή μου, εσεί είστε εν κυρίω, η απολογία μου ει ανακρίνοντά με είναι αυτή. Μη δεν έχουμε εξουσία να φάγομεν και να πίωμεν, μη δεν έχουμε εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφή γυναίκα, ω και η λυπή Απόστολη και η αδελφή του κυρίου και ο κυφά, ή μόνο εγώ και ο Βαρνάβα δεν έχουμε εξουσία να μη εργαζόμεθα, τη ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτού έξοδα, τη φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού, ή τη πηγαίνει και δεν τρώγει εκ του του πυμνίου. Μήπω κατά άνθρωπο λαλοτάφτα ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμο, διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένον. Δεν θέλει σε εμφράξει το στόμα βοό αλωνίζοντο. Μήπω μέλει των Θεών περί των βοών, ή διημά βεβαίω λέγει τούτο, διότι διημά σε γράφει ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά, και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει τη ελπίδο αυτού. Εάν εμεί εσπίραμεν ει εσά τα πνευματικά, μέγα είναι εάν εμεί θερήσομεν τα σαρκικά σα. Εάν άλλη μετέχωση την εφημά εξουσία δεν πρέπει μάλλον εμεί. Αλλά δεν μετεχειρίστη με την εξουσία ταύτην, αλλά υποφέρομαι πάντα για να μην προξενήσουμε εν εμπόδιον τι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγου οι ενασχολούμενοι ει το θυσιαστήριον μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν σημερίδιον, ούτω και ο κύριο διέταξε, οι κυρίωτοντε του Ευαγγέλιον, να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ, ουδέ τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα, για να γίνει ούτω ει εμέ. Διότι καλό είναι ει εμέ να αποθάνω μάλλον παρά να ματαιώσει τι στο καύχημά μου. Διότι εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι ει εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται ει εμέ, ουέ δεν είναι ει εμέ εάν δεν κηρύττω. Επειδή εάν κάνω τούτο εκουσίω, έχω μισθόν. Εάν δε ακουσίω, είμαι εμπεπιστευμένο οικονομίαν. Τι λοιπόν είναι μισθό μου, το να κάνω αδάπανον το Ευαγγέλιο του Χριστού για τι κηρύξεώ μου ώστε να μην κάνω κατάχρηση τη εξουσία μου εν το Ευαγγελίο. Διότι ελεύθερο ον πάντων, ει πάντα σε δούλωσα εμ' αυτόν, για να κερδίσω του πιλιοτέρου. Και έγινα ει του Ιουδαίου ω Ιουδαίο, για να κερδίσω του Ιουδαίου. Ει του υπονόμων ω υπονόμων, για να κερδίσω του υπονόμων. Ει του ανόμου ω άνομο, μείον άνομο ει των Θεών, αλένομο ει των Χριστών, για να κερδίσω ανόμου. Έγινα ει ασθενεί ω ασθενεί, για να κερδίσω του ασθενεί. Η πάντα έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο την α. Κάμνω δε τούτον διότι το Ευαγγέλιο, για διό να γίνω αυτού. Δεν εξέβρετε ότι οι τρέχοντε εν το σταβίο, πάντες μεν τρέχουσιν, ει όμω λαμβάνει το βραβείο. Ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό. Πα δε ο αγωνιζόμενο ει πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν για να φθαρτών στέφανων, ημί δε άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, αβεβαίω ούτω πήγμα χώ, χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Μήπω ει άλλου κηρύξα, εγώ μείνω αδόκιμο. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 10. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρε ημώνησαν πάντες πάντε υπό την Εφέλην και πάντε δια τη θαλάσση δήλθων και πάντε ει τον Μωησίν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντε στην αυτή πνευματική βρόση έφαγον και πάντε στο αυτό πνευματικόν ποτών έπειον διότι έπινον από πνευματική πέτρα ακολουθούσει, η δε πέτρα ή το ο Χριστό. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεό εις του πλειοτέρου εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμεθα εμεί επιθυμητέ κακών, καθώ και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε δολολάτρε καθώ την έσαι εξ αυτών, ω είναι γεγραμμένον, εκάθισεν ο λαό δια να φάγει και να πει, και σηκώθησαν απέζωση. Μηδέα πορνεύομεν, καθώ την έσα αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Μηδέα πειράζομεν των Χριστών, καθώ και την αυτών επήρασαν, και απολέσθησαν υπό τον Όφεων. Μηδέ γονγίζεται, καθώ και την αυτών εγόγγισαν, και απολέσθησαν υπό του εξολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα γίνονται ει εκείνου παραδείγματα, και γράφησαν προ νουθεσία νημών, ει οποίου τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ωστε ονομίζον ότι ίστατε, α βλέπει μη πέσει. Πειρασμό δεν σα κατέλαβε, ή μην ανθρώπινο. Πιστό όμω είναι ο Θεό, ώστε δεν θέλει σα αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σα, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμη και την έκφαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Για τούτου, αγαπητοί μου, φεύγετε από τη ιδωλολατρεία. Λέγω ω προ κρίνετε εσεί τούτο το οποίο λέγω. Το ποτήριον τη ευλογία το οποίο ευλογούμεν δεν είναι η κοινωνία του αίματο του Χριστού, ο άρτο τον οποίο κόπτομεν, δεν είναι κοινωνία του σώματο του Χριστού, διότι ή Σάρτο, εν σώμα είμαι, θα υπολείπεται. Επειδή πάντε εκ του ενό άρτου μετέχομεν, βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα. Οι τρόγοντε τη θυσία δεν είναι κοινωνία του θυσιαστηρίου. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλον είναι τι, ή ότι το ιδωλόθητον είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη, ή στα δαιμόνια θυσιάζουσε και ουχή στον Θεόν. Και δεν θέλω εσεί να γίνεστε κοινωνία των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριον του κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μετοχοί τη τραπέζη του κυρίου και τη τραπέζη των δαιμονίων. Ή τον κύριον θέλουμε να διαγείρουμε εν ισυλοτυπία. Μήπω είμαι θα ισχυρότεροι αυτού. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δια μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστο στα του άλλου. Πάντο πολλούμενο εν το μακελείο τρώγεται. Μη δε εξετάζοντε για την συνείδηση διότι του κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτή. Και αν τη των απίστων σα προσκαλεί και θέλετε να υπάγετε, τρώγετε ό,τι βάλετε μπροστά σα, μη δεν εξετάζοντα για την συνείδηση. Εάν δε τη σα είπε, τούτο είναι δελόθητον, μη τρώγετε, δι' τον φανερόσαντα και για την συνείδηση, διότι του κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτή. Συνείδηση δε λέγω, όχι την ειδική σου, αλλά την του άλλου. Επειδή γιατί η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεω, και αν εγώ με το ευχαριστία μετέχω, γιατί βλασφημούμε δι' εκείνο δια το οποίο εγώ ευχαριστώ. Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε παράτετε τι, πάντα παράτετε ει δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε ει Ιουδαίου, μήτε ει Έλληνα, μήτε ει την Εκκλησία του Θεού. Καθώ και εγώ κατά πάντα αρέσκω ει πάντα, μη ζητών το ειδικό μου συμφέρον, αλλά το των πολλών για να σωθώσει. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 11 μη μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επενώ δε αδελφοί ότι εις πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πάς Ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύον, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλήν, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτού πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή να σκεπεί, κατεσχύνει την κεφαλήν αυτή, διότι εν και το αυτό είναι με την εξυρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτει τη γυνή, ας κουρέψει και τα μαλλία αυτής. Αλλά αν είναι εσχρόνης γυναίκα να κουρεύει τα μαλλία αυτής, ή να ξυρίζεται, ας καλύπτειται. Διότι ο μένα ἀνὴρ δεν χρειαστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Η δε είναι δόξα του ανδρός διότι ο Ανίρ δεν είναι εκ τη γυναικό, αλλά η γυνή εκ του ανδρό. Επειδή δεν εκτίστη ο Ανίρ για την γυναίκα, αλλά η γυνή για τον άνδρα. Δια η γυνή χρεωστεί να έχει εξουσίαν επί τη κεφαλή αυτή δια του Αγγέλου. Πλην, ούτε ο Ανίρ χωρί τη γυναικό, ούτε η γυνή χωρί του ανδρό υπάρχει εν κυρίω. Διότι καθώ η γυνή είναι εκ του ανδρό, ούτε και ο Ανίρ είναι δια τη γυναικό. Τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνατε εσεί καθεαυτού, είναι πρέπον γινή να προσεύχεται εις τον Θεό να σκεπείς. Ή ουδέ αυτή η φύση δεν σα διδάσκει ότι ο ανήρ μεν εάν έχει κόμη είναι εις αυτόν ατιμία, γινή δε εάν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτήν, διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντικαλύματος. Εάν τη όμω φαίνεται ότι είναι φιλόνικο, εμεί τη αυτήν συνηθιαν δεν έχομεν, ουδέ η εκκλησία του Θεού. Ενώ δε παραγγέλλω τούτο, δεν επενώ ότι συνέρχεστε ουχή για το καλύτερον, αλλά δια το χειρότερον. Διότι πρώτον μεν, όταν συνέρχεστε στην Εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σα. Και μέρο τι πιστεύω. Διότι είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσει μεταξύ σα, για να γίνω σύμφανεροι μεταξύ σα οι δόκιμοι. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε κυριακών δείπνων, διότι έκαστο λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο νεαυτού δείπνων εν το καιρό του τρόγιν και άλλο μεν πεινά, άλλο δε μεθεί. Μη δεν έχετε οικία για να τρώγετε και να πίνετε, ή την εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε του μη έχοντα, τι να σα είπα, Να σα επενέσω ει τούτο, δεν σα επενώ. Διότι εγώ παρέλαβον από του κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδοκα ει εσά, ότι ο κύριο Ιησού εν τη παρεδίδετο, έλαβε άρτον και ευχαριστή σα έκοψε, και είπε: Λάβετε, φάγετε, Τούτο είναι το σώμα μου, τη περιμών Τούτο κάμνεται ει την ανάμνησή μου. Ομοίω και το ποτήριον, αφού εδείπνισε, λέγον. Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε ο σάκη πίνεται ει την ανάμνησή μου. Διότι ο σάκη τρώγεται τον άρτον τούτον, και πίνεται το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του κυρίου καταγγέλλεται μέχρι τη ελεύσεω αυτού. Ωστε, ώστε, ώστε στρώγεται τον άρτον τούτον, ή πίνει το ποτήριο του κυρίου αναξίω, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζεται εαυτον ο άνθρωπος και ούτω ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίω τρώγει και πίνει κατά κρίσιν εις εαυτόν μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουν συμμεταξύ σα πολλοί ασθενεί και άρρωστοι και αποθνίσκου είναι ικανοί. Διότι εάν διακρίνομεν εαυτού, δεν ήθελομεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του κυρίου, για να μην κατακριθώμεν μετά του κόσμου. Ωστε αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε για να φάγετε, περιμένετε αλλήλου. Εάν δε τη πεινά, α τη οικία αυτού για να μην συνέρχεστε προ κατάκριση. Τα δε λοιπά, όταν έλθω, θέλω διατάξει. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 12. Περί δε τον πνευματικών αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπω εσύρεστε προ τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σα γνωστοποιώ ότι ουδή δια διαπνεύματο Θεού λέγει ανάθεμα των Ιησούν, και ουδή δύναται να είπε κύριο Ιησούν ημί διαπνεύματο Αγίου. Είναι δε διαιρέσει χαρισμάτων, το πνεύμα όμω το αυτό. Είναι και διαιρέσει διακονιών, ο κύριο όμω ο αυτό. Είναι και διαιρέσει ενεργημάτων, ο Θεό όμω είναι ο αυτό. Ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε η σέκα στον του πνεύματο προ το συμφέρον διότι η μεν δίνεται δια του πνεύματο λόγο σοφία, η δε λόγο γνώσεω κατά το αυτό πνεύμα. Η άλλων δε πίστη δια του αυτού πνεύματο. Η δε χαρίσματα ή αμάτων δια του αυτού πνεύματο. Η δε ενέργεια θαυμάτων. Η δε προφητεία. Η δε διακρίσει πνευμάτων. Η άλλων δε είδη γλωσσών. Η δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Διανέμουν ιδία ει καθώ θέλει διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός, διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος απαπτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες είσαι πνεύμα εποτίστημεν. διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, διότι το τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματο. Δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματο. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή. Εάν όλο ακοή, πού η όσφρηση. Αλλά τώρα ο Θεό έθεσε τα μέλη ενέκαστον αυτών στο το σώμα, καθώ η θέλησεν. Εάν όμω πάντα ήσαν εν μέλο, πού το σώμα. Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπε προ την χείρα, δεν έχω χρίαν σου, ή πάλι η κεφαλή προ τη πόδα, δεν έχω χρίαν ημών. Αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματο τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, τα αυτά είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι είναι τα ατιμότερα του σώματο, ει αυτά αποδίδομαι τιμήν περισσότεραν. Και τα άσχημα ημών έχουν ει περισσότεραν ευσχημοσύνη. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουν συγχρίαν. Αλλά ο Θεό συνεκέρασε το σώμα, δώσα περισσότεραν τιμήν ει το ευτελέστερον για να μην είναι σχισμένο το σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη του αυτό υπεραλλήλων. Και είτε πάσχει εν μέλο, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν, είτε ετοιμάται εν μέλο, πάντα τα μέλη συγχαίρουσιν. Και εσεί είστε σώμα Χριστού, και μέλη κατά μέρο. Και άλλου μεν έθεσε ο Θεό εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλου, δεύτερων Προφήτα, τρίτων Διδασκάλου, επί τα θαύματα, επί τα χαρίσματα Ιαμάτων, βοηθεία, κυβερνήσει ή διγλωσσών. Μη πάντε είναι απόστολοι, μη πάντε προφίτε, μη πάντε διδάσκαλοι, μη πάντε ενεργού ή θαύματα, μη πάντε έχουν χαρίσματα ή αμάτων, μη πάντε λαλού ή γλώσσα, μη πάντε διερμηνεύουσοι. Ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα, και έτσι πολλοί υπερέχουσαν οδόν σα δεικνύω. Η Προσκορινθίου σε Επιστολή Πρώτη, κεφάλαιο 13 Εάν λαλώτα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκό ηχών ή κύμβαλων αλλάζουν. Και εάν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν. δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμω, είτε προφητεία είναι θέλου ή καταργηθεί, είτε γλώσσε θέλου ή πάυση, είτε γνωσει θέλει καταργηθεί. Διότι κατά μέρο γινόσκομεν και κατά μέρο προφητεύομεν. Όταν όμω έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρο θέλει καταργηθεί. Ότε ήμουν νύπιο, ω νύπιον ελάλουν, ω νύπιο εφρώνουν, ω νύπιο εσυλογίζομην. Ότε όμω έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νυπίου. Διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου κατόπτρου τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρο, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώ και εγνωρίστην. Τώρα δε μένει πίστη, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλύτερα δε τούτων είναι η αγάπη. Η προσκορινθίους επιστολή 1 Κεφάλαιο 14 Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε, διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν, διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησία οικοδομή. Θέλω δε πάντα να λαλείτε γλώσσα, μάλλον δε να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερο παρά ο λαλών γλώσσα, εκτό εάν διαρμηνεύει για να λάβει οικοδομήν η εκκλησία. Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προ εσά λαλών γλώσσα, τι θέλω σα ωφελήσει εάν δεν σα λαλήσω ή με αποκάλυψη ή με γνώση ή με προφητεία ή με διδαχήν. Και τα άψυχα όσα είτε αυλό είτε κιθάρα, εάν δεν δώσω σι διακεκριμένου του θόγκου, πώ θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κυθαριζόμενον, διότι εάν η το κιθαριζομενον δώσει η φωνή να σαφεί, τι θέλει ετοιμαστεί ει πόλεμον, ούτω κι εσεί, εάν δεν δώσετε δια τη γλώσση φωνή ευκατάληπτον, πώ θέλει γνωριστεί το λαλούμενον, διότι θέλετε λαλή στον αέρα. Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο, και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία τη φωνή, θέλω είστε προ τον Λαλούντα βάρβαρο, και ο λαλών βάρβαρο προ εμέ. Ούτω κι εσεί, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν αυτή προ την οικοδομή τη Εκκλησία. Δια τούτο ο Λαλόν γλώσσα αναγνώριστον, α προσεύχεται για να γίνει ικανό να διερμηνεύει. Διότι εάν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά μου είναι ακαρποφόρητο. Τι πρέπει λοιπόν, θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθεί και με το νουν. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νουν. Διότι εάν δοξολογήσει με το πνεύμα, εκείνο ω τη έχει τάξει ιδιό του. Πώ θέλει η πει το αμήν ή στην ευχαριστία σου μη εξεύρων τι λέγει, Διότι σημαίνει καλό ευχαριστή, ο άλλο όμω δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ ει τον Θεό μου ότι λαλώ πλειοτέρα γλώσσα παραπάντα σημά. Πλην εν τη Εκκλησία, πέντε λόγου προτιμώ να λαλήσω δια του νοό μου, δια να κατηχήσω και άλλου, παρά μυρίου λόγου με γλώσσα αναγνώριστων. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τα σφρένα, αλλά γίνεστε νύπια μένει στην κακία, τέλειοι όμω τη τα σφρένα. Εν το νόμο είναι γεγραμμένον, ότι διαιτερογλώσσων και διαξένων χιλέων θέλω να λύσει προ τον λαό τούτον, και ουδέ ούτω θέλουση με εισακούσει, λέγει κύριο. Ωστε εγλώσσε είναι διασημείων ουχή προ του πιστεύοντα, αλλά προ του απίστου. Η προφητεία όμω είναι ουχή προ του απίστου, αλλά προ του πιστεύοντα. Εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσει πάντε γλώσσα αναγνωρίστου, εισέλθω θε οι δε ιδιώτε ή άπιστοι, δεν θέλουν συνειπεί ότι είστε μενόμενοι. Αλλά εάν πάντε προφητεύωσιν, εισέλθει δε τη άπιστο ή ιδιώτη, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά τη καρδία αυτού γίνονται φανερά, και ούτω ο πεσόν κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν Κυρίτων ότι ο Θεό είναι τόντι εν μέσω ημών. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε, έκαστο ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα α γίνονται προ οικοδομήν. Εάν τη λαλή γλώσσα αναγνώριστον, α κάμωση τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρει, και εκ διαδοχή, και ει α διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτή, α σιωπάει τη Εκκλησία. Α λαλεί δε προ εαυτόν και προ τον Θεόν προφήτε δε λαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνωσιν. Εάν δε έλθει η αποκάλυψη εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δίναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε πάντες, για να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας, διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, καθώς εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων. Ε γυναίκες σας, είναι τι εκκλησίες διότι δεν είναι συγκεγχωρημένον εις αυτάς να λαλώσειν, αλλά να υποτάσσονται καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά αν θέλωσει να μάθω ή τι, ας ερωτώσει εν το οίκου τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσειν εν εκκλησία. Μήπως από σας εξήλθεν ο λόγος του Θεού, ή εις εσά μόνους κατήντησεν. Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσά ότι είναι εντολέ του Κυρίου. Αλλά αν τη αγνοεί, αγνοεί ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσα μη εμποδίζετε. Πάντα α γίνονται ευσχημόνο και κατατάξιν. Η Προσκορινθίου Επιστολή 1. Κεφάλαιο 15. Σα φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προ εσά, το οποίο και παρελάβατε, ει το οποίο και είσταστε, δια του οποίοι και σώζαστε την ή τρόπο σα εκήρυξε αυτό, αν φυλάτητε αυτό, εκτό εάν επιστέψατε ματέω. Διότι παρέδωκα ει εσά εν πρώτη σε εκείνο το οποίο και παρέλαβαν: Ότι ο Χριστό απέθανε δια τα σαμαρτία ημών κατά τα σγραφά, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τα σγραφά, και ότι εφάνει ει τον Κιφάν, έπειτα ει του δώδεκα. Μετά ταύτα εφάνει ει και επέκεινα αδελφού διαμιάς, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένω είναι τώρα, την έσδε και κοιμήθησαν. Έπειτα εφάνει ει τον Ιάκωβον, έπειτα ει πάντα στου Αποστόλου. Τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. τις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και η εις χάρη αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλη του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττωμεν και ούτω εμπιστεύσατε. Εάν δε ο Χριστό κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώ την μεταξύ σας λέγουσιν είναι ότι ανάσταση νεκρών δεν είναι, και αν ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστό ανέστη. Και αν ο Χριστό δεν ανέστη, ο άραν είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σα. Βρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρε του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι το ανέστησε των Χριστών, τον οποίων δεν ανέστησε, εάν καθ' δεν αναστένονται οι νεκροί. Διότι εάν δεν αναστένονται οι νεκροί, ουδέ ο Χριστό ανέστη. Αλλά εάν ο Χριστό δεν ανέστη, ματέα η πίστη σα. Έτσι είστε εν τε ημών. Άρα και οι κοιμηθέντε εν Χριστό απολέστησαν. Εάν εν ταύτη την ζωή μόνον ελπίζομαι ει τον Χριστό, είμαι θα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστό ανέστη εκ νεκρών, έγινε εν των και κοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατο ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώ πάντε αποθνίσκου είναι του Αδάμ, Ούτω και πάντα στελούσε η ζωοποιηθή εν το Χριστό. Έκαστο όμω κατά την ιδίαν αυτού τάξην, ο Χριστό είναι η απαρχή. Επιτά όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού, ύστερον θελή είστε το τέλο, όταν παραδώσει την βασιλεία εν τον θεών και η πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Διότι πρέπει να βασιλεύει, έω σου θέσει πάντα στου εχθρού υπό του πόδα αυτού. Έσχατο εχθρό καταργείται ο θάνατο. Διότι πάντα υπέταξαν υπό του πόδα αυτού όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποταταγμένα, φανερώνει ότι εξαιρείται ο υποτάξα σε αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώ σε αυτόν τα πάντα, τότε και αυτό ο ιό θέλει υποταχθεί ει τον υποτάξαντα ει αυτόν τα πάντα, για να είναι ο Θεό τα πάντα εν πάση. Επειδή τι τέλου οι κάμοι οι βαπτισμένοι υπέρ των νεκρών, εάν τόντι οι νεκροί δεν αναστένονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, γιατί και εμεί κινδυνεύουμε πάσαν ώραν, Καθήμερα μέρα να αποθενίσκω, μα την ει εσά καύχησή μου, την οποία έχω εν Χριστό Ιησού το κυρίω ημών. Εάν κατά άνθρωπον επολέμησα με θηρία εν εφέσω, τι το όφελο ει εμέ, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, α φάγομεν και α πείωμεν, διότι αύριο να Μη πλανάστε. Θύρου ή τα καλά ήθη, εκακέ είναι αναστροφέ. Συνέλθετε ει αυτού κατά το δίκαιον, και μη αμαρτάνετε, διότι την έχουν συναγνωσίαν Θεού. Προ σα λέγω τούτο αλλά θέλει τι σου πώς πώ ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Άφρον, εκείνο το οποίο σύ σπύρι, δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπύρι, δεν σπύρι το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων, σύ του τυχόν, ή την όστον λοιπόν. Ο δε Θεό δίδει ει αυτό σώμα καθώ η θέλησε, και ει έκαστον των σπερμάτων το, το ιδιαίτερο αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ των ανθρώπων Άλλοι δε σάρξ των κτηνών, άλλοι δε των ηχθείων και άλλοι των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μένει η δόξα των επουρανίων, άλλη δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου και άλλη δόξα τη σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών σπήρεται εν φθορά ανίσταται εν αφθαρσία, σπήρεται εν ατιμία ανίσταται εν δόξη. Σπήρετε ένα ασθενία, αν είστετε εν δυνάμει. Σπήρεται σώμα ζωικών, αν σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών. Ούτω είναι και γεγραμμένον. Ο πρώτο άνθρωπο Αδάμ έγινε ει ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ ει πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν αλλά το ζωικών. Έπειτα το πνευματικών. Ο πρώτο άνθρωπο είναι εκ τη γη, χωικό. Ο δεύτερο άνθρωπο ο κύριο εξ ουρανού, ο οποίο ο χωικό, τι ούτη και η χωική, και ο οποίο ο επουράνιο, τι ούτη και η επουράνιοι. Και καθώ εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δίνανται να κληρονομήσωσιν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν. Ιδού, μυστήριο λέγω προ εσά. Πάντε μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντε όμω θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή εν ρηπεί ο φθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη, διότι θέλει σάλπιση και οι νεκροί θελούν να αναστηθεί άφθαρτη, και εμεί θέλουμε να μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αθαρσίαν και το οθνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αφθαρσίαν και το οθνητό τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγο εγεγραμμένο. Κατεπόθη ο θάνατο εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρις των θεών, Θεόν, ως δίδει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίου. Η προσκορινθίου επιστολή πρώτη, Κεφάλαιο 16. Περιδέ τη συνεισφορά τη υπέρ των Αγίων, καθώ διέταξα ει τα εκκλησία τη Γαλατεία, ούτω καμέτε κι εσεί. Κατά την πρώτη τη εβδομάδο, έκαστο ημών, α εναποθέτει παρά αυτό θησαυρίζων ό,τι άνευ μπορεί, ώστε όταν έλθω να μην συνάγονται τότε συνεισφορέ. Και όταν έλθω, ο οποίο εγκρίνεται διεπιστολών, τούτου θελοπέμψει διαναφέρωση την δωρεάν σα ει Ιερουσαλήμ και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω συνέλθει με μου. Θέλω δε ελθεί προ εσά, αφού διέλθω την Μακεδονία, διότι την Μακεδονία διέρχομαι, και ίσω θέλω παραμείνει πλησίον σα ή και παραχυμάσει, για να με προπέμψετε εσεί όπου αν υπάγω. Διότι δεν θέλω να σα είδω τώρα εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σα καιρόντινα... εάν ο κύριο συγχωρήσει τούτο. Θέλω δε μείνει εν εφέσω έω τι Πεντηκοστή, διότι η νύχτη σε με θύρα μεγάλη και ενεργητική, και είναι πολύ οι ενάντια. Και αν έλθει ο Τιμόθεο, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σα, διότι το έργο του κυρίου εργάζεται καθώ και εγώ. Μη δει λοιπόν, α μη εξουθενήσει αυτόν, προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη για να έλθει προ εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Περί δε του αδελφού Απολό, παρεκάλεσα αυτόν πολλά να έλθει προ εσά μετά των αδελφών και δεν ήθελε παντά πάση να έλθει τώρα. Θέλω όμω ελθεί όταν ευκαιρίσει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών α γίνονται εν αγάπη. Σα παρακαλώ, δε αδελφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανά ότι είναι απαρχήν τη Αχαία και αφιέρωσαν εαυτού ει την διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε και εσεί ει του θειού του και ει πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα. Χαίρο δε την έλευση του Στεφανά και φουρτουνά του και Αχαϊκού, διότι την έλλειψή σα ούτε ανεπλήρωσαν επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σα. Τιμάτε λοιπόν του θείου του. Σα ασπάζονται η ε εκκλησία τη Ασία. Σα ασπάζονται πολλά εν κυρίω ο Ακύλα και η Πρίσκυλα μετά τη κατοίκων αυτών εκκλησία. Σα ασπάζονται οι αδελφοί πάντε. Ασπάσετε αλλήλου εν φιλήματι Αγίω. Ο δε ασπασμό εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Όστι δεν αγαπά τον κύριο Ιησούν Χριστόν, α είναι ανάθεμα. Μαράναθα η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ή είμαι θυμών. Η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.